Σε τιμές χρυσού θα πληρώνουμε το φετινό καλοκαίρι τα παγωτά, ενώ σημαντικές εμφανίζονται και οι αυξήσεις στα γλυκά. Για να τιμηθεί σε πρώτες ύλες και βασικά προϊόντα Παρασκευής, όπως το γάλα, η ζάχαρη και η σοκολάτα, αλλά και οι ξηροί καρποί, έχουν εκτινάξει τις τιμές στα ύψη. Τα ζαχαροπλαστεία προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές προς τα κάτω για να μην μειωθεί κι άλλο η πελατεία τους, όμως αναποφεύκτα η κατανάλωση παρουσιάζει σημαντική κάμψη. Υπάρχει αύξηση από πέρυσι, υπάρχει και πολλή αύξηση. Έχουμε απορροφήσει όλες τις αυξήσεις, έχουμε αυξήσει ελάχιστα τις τιμές. Και προσπαθούμε, αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες, να κρατήσουμε τις τιμές στα ίδια επίπεδα. Μόνο έτσι. Ύλες οι οποίες έχουν προϊόντα που έχουν μεγαλύτερη ζήτηση αυτή την περίοδο έχουν αυξηθεί. Όπως είναι τα γλυκά, όπως είναι τα παγωτά, όπως είναι αυτό το είδος ζαχαροπλαστικής, ζάχαρη, γαλακτοκομικά, γάλατα, κρέμες και όλα αυτά έχουν αυξηθεί και έχει εκτοξευθεί δηλαδή η τιμή τους. Τώρα ίσως οφείλεται στη ζήτηση των προϊόντων και το εκμεταλλεύονται οι εταιρείες, δεν ξέρω τώρα ποιος. Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι μια συνεχής αύξηση στη ζάχαρη, στο γάλα, σε πολλές πρώτες ύλες. Το αλεύρι είναι σταθερό, αλλά περιμέναμε να πέσουν όλα, όπως και η ζάχαρη, αλλά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Μετά τις ανατιμήσεις στην αγορά, το αγαπημένο γλυκό του καλοκαιριού, το παγωτό, τείνει να γίνει για πολλά νοικοκυριά είδος πολυτελείας, όπως ήδη πολλοί καταναλωτές έχουν μειώσει σημαντικά τις αγορές τους σε παγωτά και γλυκά, ψωνίζοντας ποσότητες για μόνο μία ημέρα και όχι για το ψυγείο τους όπως παλαιότερα. Έχουν πάρει αύξηση τα ζαχαροπλαστική σε προϊόντα. Το ψωμί μένει σταθερό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το κρατήσουμε όμως. Το κρατάμε με νύχια και με δόντια. Δουλεύω, αλλά δεν ξέρω πώς θα χάνω. Και αυτή ήταν η πραγματικότητα. Δηλαδή, πέρσι ήταν μια καταστροφική χρονιά, πιστεύω, δηλαδή, για όλους τους κλάδους που ήταν στην εστίαση. Γιατί εδώ στην περιοχή, επειδή δραστηριοποιούμε και στη Σαντορίνη, δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακυλήσει το κόστος άμεσα στους πελάτες. Γιατί οι πελάτες είναι συγκεκριμένοι και πρέπει να περιμένεις λίγο. Δεν μπορείς με την πρώτη ανατίμηση να πας κατευθείαν να πεις ότι ανέβηκαν 20% οι πρώτες ύλες και εγώ θα ανεβάσω. Στον τουρισμό γίνεται γιατί οι πελάτες είναι κυλιόμενοι και υπάρχει μια διαδοχική αλλαγή. Έχει πάει μεγάλη αύξηση, όχι μια μικρή. Είναι μεγάλη και είναι θέμα για όλα τα καταστήματα. Σε σχέση με πέρυσι έχουν πάρει 1 ευρώ το κιλό. Και η αύξηση που έχουμε πάρει εμείς από τους πρώτες ύλες είναι πολύ παραπάνω. Πλέον μία μπέλα παγωτό απλής γεύσης αγγίζει σε μία μεσαία τουριστικά περιοχή ακόμα και τα 3 ευρώ, ενώ πέρσι κυμαίνονταν από το 1,40 έως και το 1,30. Έτσι, μία τετραμελής οικογένεια για να πάρει από 2 μπάλες παγωτό το κάθε άτομο θα έδινε πέρυσι 18 ευρώ και 40 λεπτά, ενώ φέτος χρειάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να δώσει το ποσό των 24 ευρώ.